Μουλάωρος. Σειρά τώρα έχουν οι πανεύκολες, δροσερές και ελαφρότερες πανακώτες με φράουλα. Οπότε πάμε στην πάρα πολύ εύκολη εκτέλεση. Μέσα σε ένα μπολ πάμε να ρίξουμε πρώτα το γιαούρτι μας. Συνεχίζω με μία συσκευασία κρέμα γάλακτος. Και μισό λίτρο γάλα. Λίγο ανακάτεμα και πάμε να ρίξουμε μέσα τώρα τη ζάχαρη μας. Τώρα πάμε να χρησιμοποιήσουμε το σύρμα που θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε έτσι πιο εύκολα τα υλικά μας. Επίσης θέλω να ρίξω μέσα και λίγη βανίλια, οπότε ένα κουταλάκι βανίλια σε σκόνη. Και αυτό που θα μας πήξει τώρα αυτό το μείγμα είναι η τζελατίνη. Θα χρειαστούμε 1,5 φακελάκι. Οπότε πάμε να βάλουμε πρώτα νερό, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Βάζουμε πρώτα νερό, μετά βάζουμε τη ζελατίνη. Λοιπόν, μέσα στο μπολάκι μας ζεστό νερό. Και όπως είπαμε, 1,5 φακελάκι τζελατίνη. Και τώρα έτσι πολύ υπομονετικά πρέπει να ανακατέψουμε τη τζελατίνη για να διαλυθεί καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σιγουρευτείτε ότι θα το κάνετε έτσι με βλάβια αυτό το βήμα. Γιατί θέλω να δω την τζελατίνη μας έτσι να ενσωματωθεί εντελώς μέσα στο ζεστό νερό. Οπότε έτσι υπομονετικά, ώσπου ανακατεύεται, τόσο πιο καλά διαλύεται η ζελατίνη. Λοιπόν, έτοιμη τώρα η διαλυμένη ζελατίνη μας να μπει μέσα στο μείγμα. Ανακάτεμα με το σύρμα μας, έτσι καλά. Και αυτό ήταν. Η κρέμα μας είναι έτοιμη και είναι πιο ελαφριά, γιατί πανακότα σημαίνει βασικά στα ιταλικά βρασμένη κρέμα. Ενώ εμείς σε αυτήν την περίπτωση έχουμε να αναμίξει την κρέμα γάλακτος, που είναι βασικά η πιο παχυντική, μαζί με το γάλα που είναι πιο ελαφρύ και το γιαούρτι. Γι' αυτό είναι και η ελαφριά πανακότα. Οπότε βάζουμε στην άκρη, γιατί πάμε τώρα για τις φράουλες. Λοιπόν, για τις φράουλες μας πάμε τώρα έτσι να τις καθαρίσω. Θα χρειαστώ ορισμένες έτσι σε φετούλες. Τις υπόλοιπες φράουλες, και βασικά θέλουμε τώρα 300 γραμμάρια φράουλες, θα τις βάλουμε εδώ για να φτιάξουμε ένα σος. Γιατί θα τις πλεντάρω μαζί με λίγη ζάχαρη να άχνει για να κάνω έτσι ένα πολύ ωραίο ελαφρύ σος για την πανακότα μας. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω τη ζάχαρη να άχνει μέσα στις φράουλες. Και με το blender χειρός πάμε να πορτοποιήσουμε. Αυτό ήταν, το σος μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταφέρουμε αυτό το μείγμα μέσα στα μπολάκια που θα παρουσιάσουμε την πανακότα. Αν θέλετε μπορείτε να τη φτιάξετε και σε μεγάλο, αλλά εμένα με ξέρετε τι μανία αν έχω με τα μικρά, γιατί είναι πιο χαριτωμένα, οπότε θα τα βάλουμε σε μικρά. Λοιπόν, πάμε να ρίξω για λίγες έτσι φρέσκες φράουλες για να φαίνονται μέσα στην πανακότα.
Λοιπόν, εγώ δοκιμάζω από αυτό πριν να πήξει. Αυτές τώρα, οι πανακώδες, πρέπει να πάνε στο ψυγείο, έτσι κανέναν 3 ώρες, για να σφίξουν, να παγώσουν και μετά θα τις τελειώσουμε με το σος φράουλα. Και το σος φράουλα έτσι θέλει, έχει αφρίσει λίγο τώρα. Δηλαδή το έχω έτσι σου ζουλήσει με το blender, οπότε να το αφήσουμε έτσι να καλμάρει λίγο για να τελειώσουμε τις πανακώδες μας. Λοιπόν, έτοιμες οι πανακώδες μας, έχουν παγώσει, οπότε το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι να βάλουμε το σος το ωραίο από πάνω. Λοιπόν, έτοιμες οι πανακώδες μας και εγώ λήξεις θα δοκιμάσω, γιατί μόνο που τις βλέπω και μυρίζουμε τη φράουλα, τη φρέσκα. Εντάξει, να σας πω περισσότερα, νομίζω καταλάβετε.